Είμαστε στη Σταμάτα, συνεχίζουμε εμείς να είμαστε εδώ στην περιοχή της Σταμάτας. Ευτυχώς με καλύτερη εικόνα σήμερα και με σύμμαχο φυσικά τον καιρό που δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Εδώ στη Σταμάτα ξεκίνησε η πυρκαγιά χθες το μεσημέρι. Έγινε εκτροπή πάρα πολλών δυνάμεων από την Κερατέα. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ένα λεπτό, το ελικόπτερο είναι σε εσάς, είναι από τον Ηλία ο ήχος που ακούμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάνω πλευρά εδώ από το γήπεδο της Σταμάτας. Άλλα δύο ελικόπτερα επιχειρούν ήδη στην Κερατέα και θα γίνει κλιμάκωση δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πεζοπόρα τμήματα είναι και στις δύο χαράδρες που υπάρχουν εδώ, αλλά και στα υψώματα τα οποία καπνίζουν. Ευτυχώς καπνίζουν σε σημεία μέσα στο καμένο. Στοιχεία και ζητήματα όπως αυτό στην Κερατέα αναζωπηρώσει θα υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πάρα πολλά τα θερμά σημεία. Θα ψύχονται και από αέρος και από το έδαφος από τους πυροσβέστες που είναι ήδη από την πρώτη στιγμή και στην Κερατέα και εδώ, αλλά όπως συνέβη και στην Πάρνηθα και σε όλες τις πυρκαγιές που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και αυτή τη στιγμή εδώ. Διασπορά δυνάμεων υπάρχει και εδώ αλλά και στην Κερατέα. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και από τη Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο. Έχει γίνει διασπορά και γίνεται καθημερινά ανακατονομή δυνάμεων. Mm-hmm. Οπότε τώρα η ρήψη που είδαμε ότι έγινε, έγινε για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κάποια αιστεία κάτι που να ανησυχούμε. Στο υπέδαφος αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι αναπτυγμένη. Από πάνω γίνεται ένας κύκλος πτήσης και σε συνεννόηση με το ΕΝΙΕ στο νηστικό κέντρο επιχειρήσεων στο Μαρούσι γίνονται οι ανάλογες ρήψεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τη φωνή του κύριου Τσίγκα από ό,τι έχει εισπνεύσει και από ό,τι όλοι οι συναδελφοί του εισέπρεψαν τις προηγούμενες ώρες μέσα στα μέτωπα. Καταλαβαίνω ότι έχει κλείσει η φωνή σας. Μάλλον από αυτόν τον λόγο, υποθέτω δηλαδή. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Τσίγκα, γιατί μας εξηγήσατε. Είναι δύσκολες συνθήκες, ναι. Μας εξηγήσατε για τη Σταμάτα. Μας είπε ο Ηλίας Κούκος για την Κερατέα που είναι εκεί και βλέπουμε τι συμβαίνει. Στην Πάρνηθα ξανακάηκαν τα καμένα. Στην Πάρνηθα σε μια πλευρά έπεσε στα καμένα. Αυτό ξέρετε είναι και καλό και κακό. Το καλό είναι ότι υπάρχει χαμηλή βλάστηση. Η ιδιαιτερότητα όμως της χαμηλής βλάστησης με την ενίσχυση των ανέμων επιταχύνει την πορεία της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πυρκαγιά θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Είμαστε από τους ανθρώπους που πρέπει να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο μέσα σε μισό λεπτό για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις συνέπειες όλων των πυρκαγιών που η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Τσίγκα, γιατί κάθε καλοκαίρι στα ίδια σημεία εκδηλώνονται πυρκαγιές? Πάρνηθα, Κερατέα, Σταμάτα, εντάξει, πριν από αρκετά χρόνια Σταμάτα, αλλά θέλω να πω, είναι το μικροκλίμα εκεί, είναι όχι έλλειψη θωράκισης, δεν θέλω να το πω έτσι. Τι συμβαίνει και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έχουμε πυρκαγιές? Αυτές οι δασικές περιοχές και η μίξη δασικού και αστικού ιστού δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει η δραστηριότητα από άνθρωπο, υπάρχουν στο υπέδαφος συνθήκες οι οποίες ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Όλα αυτά μαζί με τους ανέμους και την υψηλή θερμοκρασία και την δράση κάποιων οι οποίοι είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προβαίνουν σε άναμα πυρός, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ευτυχώς όλες αυτές οι πυρκαγιές περιορίστηκαν στον καλύτερο σύντομο δυνατό τρόπο και ευελπιστούμε και τους υπόλοιπους δύο μήνες που θα είναι δύσκολοι να μην έχουμε τόσες ενάρξεις πυρκαγιών, 50 με 60 καθημερινά. Καλή συνέχεια. Ξέρουμε ότι δεν μπορείτε να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα και σε όλους τους συναδέλφους σας να τους μεταφέρετε έτσι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας.